πέρασε αυτό το στόχο που είχε, πιστεύω, από την αρχή του πρωταθλήματος να παραμείνει στην κατηγορία και πιστεύω είναι ένα βήμα από την έξοδό του στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα για τους ποδοσφαιριστές να χαρούν, δηλαδή, για αυτό το κατόρθωμα το μεγάλο αν γίνει, και δεύτερον είναι για να δώσουν χαρά μεγάλη στο κόσμο του Παζιάννα. Mm-hmm. Πιστεύω δεν λείπει κάθε Κυριακή και εντός και εκτός έδρας. Χωρούσε ο Μπελάς αυτή την ομάδα? Ήθελες να παίζεις σήμερα? Εγώ ήθελα να παίξω, άμα μάθηνε η ηλικία, αλλά πιστεύω ότι ήταν η μεγάλη χαρά για μένα σήμερα που βράβευσα το Σιμόπουλο σαν MVP, επειδή φοράει και το νούμερο 8. Σημαδιακό. Θεμή, σπουδαία είναι η σημερινή νίκη. Είναι σπουδαία νίκη και πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα εγώ ήταν διάφορα για τα παιδιά, για την ομάδα. Δεν αποσανατοπιστήκαμε. Έχουμε ένα στόχο, το καταφέραμε, να κρατήσουμε και μέσα στην κατηγορία. Από εκεί και πέρα, αφού βλέπουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, έχουμε βάλει και ακόμα ένα στόχο που είναι έξοδο μας στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι μένουν 4 ακόμα παιχνίδια, θα δώσουμε καλύτερα μας σε αυτό. Το βραβείο αυτό το αφιερώνω στους παίκτες μου, όπως κάνουμε κάθε φορά που παίρνουμε τον ΜΒΠ. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας παραστάθηκε σήμερα. Και μετά την κατηγορία, πιστεύω έχουμε ένα δύσκολο μάτσο στο Ηράκλειο. Να τα πιστέψουμε με δυσκολία αυτό το μάτσο. Θεμή, πόσο δύσκολο είναι να κρατηθείς ήρεμος όταν γύρω σου γίνεται ένας χαμός σχετικά με το παιχνίδι? Εντάξει, αυτό είναι και η προετοιμασία που γίνεται μέσα στη εβδομάδα από τον προπονητή. Είναι και θέμα εμπειρίας. Εντάξει, πιστεύω ότι όλα τα παιδιά σήμερα θα δώσουν καλύτερο σε αυτό. Και αυτό φάνηκε μέσα στο γηπεδό, που πιστεύω ότι είμαστε καλύτερα από τον προπονητή. Αισθάνεσαι ότι πλέον δεν χρωστάτε απαντήσεις σε κανέναν? Αυτό σας κάνει να παίζετε χωρίς άγχος και στα επόμενα παιχνίδια? Εντάξει, εμείς παίζουμε, όπως σας είπα, παίζουμε για να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και από εκεί και πέρα ότι φτάσαμε ως εδώ με αυτό το σκεπτικό. Συνεχίζουμε έτσι. Τώρα έρχεται μια ανάσα με την έννοια ότι δεν έχει πρωτάθλημα. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς που είστε λίγο κουρασμένοι, θα έλεγα, το τελευταίο καιρό, γιατί λίγοι παίκτες έχετε μεγάλα λεπτά συμμετοχή? Αυτό το μήνα επιβαρυνθήκαμε πάρα πολύ και με τα παιχνίδια του κυπέλου. Είχαμε ανταπεξέλθουμε απέναντι στον Ολυμπιακό, είναι πιο καλύτερο μάνα του ελληνικού πρωταθλήματος. Τώρα με το ρεπό πιστεύω θα ξεκουραστούμε και θα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι. Πολύ δύσκολη νίκη για τον Μπας Γιάννενα απέναντι σε μια ομάδα που παλεύει για τη σωτηρία της, παρά το γεγονός ότι είναι μια από τις ιστορικότερες ομάδες του Περλή. Θα γνωρίζαμε εξ αρχής ότι θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Άρης είναι μια ομάδα που παλεύει για την παραμονή του. Αλλά νομίζω ότι είχαμε και εμείς ένα πολύ μεγάλο κίνητρο σήμερα. Ο Μπας Γιάννενα σήμερα είχε. Γενικά τις τελευταίες αγωνιστικές έχει ραντεβού με την ιστορία και οφείλουμε όλοι, παίκτες, διοίκηση, προπονητές, να είμαστε εκεί. Προσπαθούμε να πετύχουμε μια... κάνουμε μάλλον μια μεγάλη προσπάθεια να πετύχουμε ένα όνειρο. Θα δώσουμε όλα τα πάντα μέχρι το τέλος της σεζόν και θα δούμε τι θα καταφέρουμε. Θέλω να αφιερώσω τη σημερινή νίκη στα αποδυτήρια εκεί πέρα, στα παιδιά που είμαστε εκεί, στους προπονητές, στην προσπάθεια που κάνουμε όλο αυτόν τον καιρό, θα το πατήσω στις συνθήκες. Θα την αφιερώσω στους αγνούς του λαού του Μπας Γιάννενα, σε αυτούς που στεναχωριούνται με τις κακές στιγμές της ομάδος, σε αυτούς που χαίρονται όταν η ομάδα πάει καλά, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι φιλάθλοι, ρομαντικοί, και να την αφιερώσω στους γιαννενάρες εισαγωγικά που όλη τη βδομάδα μας είχαν χαμένους. Ίσως κάποια άλλη φορά θα καταφέρουν μάλλον να προβλέψουν το αποτέλεσμα. Δεχτήκαμε πολύ πίεση όλη αυτή τη βδομάδα, γνωρίζετε κι εσείς. Σεβαστήκαμε όμως τον εαυτό μας, δείξαμε αξιοπρέπεια. Ο Γιάννης Χριστόπουλος, ο προπονητής του ΠΑΣ, τις προηγούμενες ημέρες έκανε μία δήλωση στο συνδρομητικό κανάλι και πήρε λίγα λόγια από αυτά που έχεις πει κατ' επανάληψη εσύ, με δηλώσεις ότι εσύ σε κάθε μάτς ξεπερνάς τον εαυτό σου, έχεις δηλώσει, και αυτό είναι το ποδόσφαιρο για σένα. Ο Γιάννης Χριστόπουλος είπε ότι ο ΠΑΣ Γιάννενα φέτος ξεπερνά σε κάθε μάτς τον εαυτό του. Και αν θέλει να είναι εκεί στο ραντεβού με την ιστορία, θα πρέπει τις υπόλοιπες αγωνιστικές, αφού όμως κερδίσει το μάτς με τον Άρη, να ξεπεράσει τον εαυτό του 100%. Κοιτάξτε, εγώ τόσα χρόνια που έκανα πρωταθλητισμό, αυτό κατάλαβα από το ποδόσφαιρο και αυτό θεωρώ το έχω σαν αρχή. Ότι για να κάνεις πρωταθλητισμό πρέπει κάθε φορά να ξεπερνάς τον εαυτό σου.
Σας είπα και πριν ότι η προσπάθεια που έγινε φέτος στην ομάδα είναι τεράστια. Η επιτυχία είναι και αυτή τεράστια, ακόμα και αν δεν έχει έξοδο στην Ευρώπη. Προσωπικά μιλάω προσωπικά τώρα. Και για αυτή την επιτυχία αξίζουν συγχαρητήρια όλοι. Οι παίκτες, οι προπονητές, η διοίκηση και αυτός ο κόσμος, ο πιστός κόσμος που ακολουθάει την ομάδα. Θεωρώ ότι για μια πόλη σαν τα Γιάννενα θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συσπήρωση. Θα πρέπει να αγκαλιάσουν νομίζω την ομάδα αυτή, όλοι οι Γιαννιώτες, αν θέλετε όλοι οι Πειραιώτες, και να δείξουν εμπιστοσύνη σε αυτά τα παιδιά που έχουν κάνει μεγάλο αγώνα και έχουν δώσει μεγάλη μάχη από την αρχή της χρονιάς. Τάσο, τώρα από τι θα εξαρτηθεί η έξοδος στην Ευρώπη, από εσάς τους ίδιους, από τα αποτελέσματα των αντιπάλων, από τη συσπήρωση? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευτυχή θέση να λέμε ότι τα πάντα εξαρτούνται από εμάς. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο, εμείς είμαστε μπροστά και αν συνεχίσουμε και δείχνουμε αυτή τη μαχητικότητα και αυτό το πνεύμα του αγωνιστή μέχρι το τέλος της χρονιάς, έχουμε ελπίδες και θα πρέπει να διεκδικήσουμε αυτές τις ελπίδες. Σας είπα ότι από πριν δεν μπορώ να προκαθορίσω τι θα γίνει, αλλά θα δώσουμε τον αγώνα και νομίζω ότι αυτό αξίζει. Αγώνας. Φέτος η ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα δείχνει ότι έχει μέταλλο. Με ποιον τρόπο δημιουργήθηκε και πού οφείλεται? Προσωπικά πιστεύω ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ οργανωμένη δουλειά και κατά δεύτερο ότι εκεί μέσα στα αποδυτήρια βρίσκονται πάρα πολύ καλοί χαρακτήρες. Είμαστε μια δεμένη ομάδα, δεν επηρεαζόμαστε από τίποτα. Δείχνουμε αλληλεγγύη ο ένας με τον άλλον, αλληλοσυμπαράσταση και αυτό γίνει στο αγωνιστικό χώρο. Φώτη, μια σημαντική νίκη πριν την επόμενη σημαντικότερη ίσως. Ναι, θα έλεγα ύστερα από αυτή τη νίκη. Όλοι νιώθουμε μια ικανοποίηση από τους εαυτούς μας που πιστεύω κάνουμε μεγάλη προσπάθεια σαν ομάδα και ατομικά οι παίκτες όλοι. Θα έλεγα είναι κάτι που για τους περισσότερους εμάς παίκτες ότι η ομάδα βρίσκεται τόσο ψηλά είναι μεγάλο κίνητρο στη συνέχεια. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε να συνεχίσουμε να πιστεύουμε σε εμάς. Ποιο ήταν το μυστικό της σημερινής σας νίκης, γιατί ήταν ένα αμφίροπο παιχνίδι με πάρα πολλές φάσεις και από τις δύο ομάδες? Εντάξει, και η άλλη ομάδα είχε κάποιες φάσεις, αλλά μια ομάδα πιστεύω υπήρχε στο γήπεδο σήμερα και αυτοί ήμασταν εμείς. Θα έλεγα κάναμε και εμείς ευκαιρίες, βάλαμε τα γκολ και πήραμε την νίκη. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται ο φετινός άθλος του ΠΑΣ Γιάννενα? Έχει κάνει πολύ ωραίες εμφανίσεις. Έχει διεκδικήσει κάθε μάτς εντός και εκτός έδρας και έχει αυτή τη καλή συγκομιδή βαθμών μέχρι και την αγωνιστική που διανύουμε. Εντάξει, θα έλεγα σαν σύνολο γίνεται φοβερή δουλειά από όλους από το διοίκηση, προπονητές, παίκτες. Σαν ομάδα, εντάξει, πιστεύω ότι έχουμε δέσει πάρα πολύ. Καθένας, κάθε παίκτης, ειδικά οι κοινότεροι, έχουν εγωισμό. Φαίνεται αυτό που το βγάζουμε μέσα στο γήπεδο. Θέλουμε πάντα να κάνουμε πρωταθλητισμό, ειδικά θα έλεγα, εντάξει, τα νέα, τα παιδιά, να εξαιρέσουμε καλύτερα. Πιστεύω αυτό ότι πιστεύουμε σε αυτού μας και όλο βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Υπήρχε η γνωστή περιραίουσα ελληνική ατμόσφαιρα πριν το μάτς. Πώς το αντιμετωπίσατε εσείς μέσα στα αποδυτήρια όλο αυτό που γινόταν και λεγόντουσαν πολλά για το μάτς? Ναι, ακούστηκαν πολλά, σίγουρα. Ως προς το πρόσωπό μας κιόλας ότι για το παιχνίδι εμείς τα αφήσαμε όλα στην άκρη, ούτε καν ακούσαμε τι έλεγε ο κόσμος έξω, τι παίχτηκε σωστή με αυτά. Δεν μας άγγιξε καν αυτό. Πιστεύω ότι μας όθησε πιο πολύ να πάρουμε την νίκη αυτή. Ότι το γεγονός ότι υπάρχει διακοπή πρωταθλήματος είναι καλό για το ΠΑΣ ή κακό? Σίγουρα δεν είναι τόσο καλύτερο όταν απέχει μια διακοπή για το πρωτάθλημα, για το παιχνίδι, όσο να είναι κοντά, αλλά σίγουρα μπορεί να επηρεάσει, αλλά για μας καλύτερα θα είναι να ξεκουραστούμε λίγο, να δουλέψουμε ακόμη με ζήλο, με πείσμα και να δούμε τι θα κάνουμε στα τελευταία παιχνίδια.